Το έθιμο της γουρνοχαράς αναβιώνει σε αρκετά χωριά των Γρεβενών. Εν τω μεταξύ, κάτοικοι και επισκέπτες βρέθηκαν στο μοναχίτι Γρεβενών, απολαμβάνοντας παραδοσιακές τσιγαρίδες, ντόπιο κρασί και αρκετά εδέσματα. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο νεοσύστατος σύλλογος του χωριού. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους, να είναι γεροί και να μας επισκέπτονται στο χωριό μας συνέχεια. Τώρα ο σκοπός της εκδήλωσης, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό κόβαν τα γουρούνια εδώ στο χωριό και τα αναλούσαν που λέμε εμείς εδώ στο χωριό. Ξαναγίνεται πάλι από την αρχή για να μαζέψουμε τους χωριανούς μας που είναι εκτός του χωριού, στα Γρεβενά, στη Γκοζάνη, σε όλα τα διαμερίσματα και τα τοπικά διαμερίσματα. Θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά. Κάνουμε κάτι στο χωριό μας εδώ, για το χωριό. Η παράδοση λέει για τον Κόλυντρα. Είναι, ανάβουμε στις 12 η ώρα το βράδυ το φανό και μετά, ενώ καίει η φωτιά με τα κέντρα στο καμπαναριό, πηγαίνουν ο κόσμος κάλαντα στα σπίτια του χωριού. Αυτό θέλουμε να αναβιώσουμε και με την ευκαιρία ιδρύουμε ένα σύλλογο χωριανή για το χωριό μας το κάνουμε. Αναβιώνουμε το έθιμο της τσιγαρίδας εδώ που το βρήκαμε από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας και εμείς το συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, όλος ο κόσμος να περνάει καλά, καλές γιορτές, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος και εύχομαι να περάσει η κρίση που περνάει όλος ο κόσμος να την ξεπεράσουμε. Πρώτα απ' όλα είμαστε σε ένα από τα ψηλότερα και ομορφότερα χωριά των Γρεβενών με τον καλύτερο πλάτανο και τον βλέπετε, αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι είναι ο καλύτερος πλάτανος από όλα τα χωριά των Γρεβενών. Συνεχίζουν μια παράδοση της καθιερωμένης τσιγαρίδας και της γουρνοχαράς. Ο πολιτιστικός σύλλογος που είναι υποσύσταση οργανώνεται και πιστεύω ότι θα προσφέρει, όπως και οι υπόλοιποι πολιτιστικοί σύλλογοι των οικισμών του νομού Γρεβενών, στη διατήρηση των ηθών και των οθήμων της περιοχής, αλλά και στην ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης του χωριού, αλλά και της περιοχής μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας καλωσορίζουμε στο όμορφο Μοναχίτη, ένα από τα πιο ζωντανά χωριά της περιοχής μας, ένα χωριό που στηρίζεται στον πολιτιστικό, στον πρόεδρό του, αλλά κυρίως σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μένει εδώ και κρατάει τα ήθη και τα έθιμά του. Χρόνια πολλά σε όλους και σας καλούμε όλους στο Μοναχίτη να περάσουμε αξέχασες γιορτές.